Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα. Για την Football League. Τέσσερις ομάδες έκαναν το 2-2. Τέσσερις ομάδες, δεύτερες νίκες, δύο νίκες. Ο Απόλλων Λάρισας, η Δόξα Δράμας, ο Εργοτέλης και ο Πλατανιάς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, παρότι είναι πολύ νωρίς, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίσει κάποια ομάδα για την ποιότητα, για το επίπεδο του ποδοσφαίρου κτλ. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα μαραθώνιος, ένα πρωτάθλημα με πολλά απρόβατα. Θα δούμε και τη βαθμολογία. Θα το βλέπει ο κόσμος από την ΕΡΤΡΙΑ. Να πω την αλήθεια ότι περίμενα αυτό το μάτς της Δόξας με τον Βόλο που ήταν το 7-0. Α, έχουμε τα αποτελέσματα. Ναι, η δεύτερη αγωνιστική λοιπόν, Καραϊσκάκης Πατανιάς 0-1. Παιχνίδι που καλύψαμε ζωντανά. Όπως και το Κέρκυρα Ηρακλής. Και θα δούμε τα πιο καλά σημεία και τα γκολ. Δόξα Δράμας Βόλος 2-1. Κισαμικός Εργοτέλης 1-2. Γυμιακός Απόλλων Λάρισας 0-4 στο σκορ της ημέρας. Απόλλων Πόντου Τρίκαλα 1-0. Και η Ρόδοτος Αίτητος Πατών 1-0. Αύριο το πρόγραμμα συμπληρώνεται της δεύτερης αγωνιστικής με την αναμέτρηση στο γήπεδο της Αγιάς Παναχαϊκής Σπάρτης στις 3 η ώρα. Για πάμε στη δράση τώρα, να μας εξηγήσει τι έγινε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Αιγίνιο, εκεί όπου ο Απόλλωνας Λάρισας φιλοδόρησε με 4 γκολ τον Αιγινιακό και είχαμε και επιπτώσεις από αυτή την ήττα της ομάδας του Αιγινίου. Στο 15 ο Μαρκολίνο Νέτο θα γυρίσει την μπάλα και ο Δημήτρης Δασιούλης με ένα έξυπνο πλασέ πάνω από τον όμιλο των παικτών και του τερματοφύλακα θα ανοίξει το σκορ. Στο 36 έχουμε μια θαυμάσια προσπάθεια και πολύ καλό τελείωμα, εξαιρετικό πλασέ από τον Τασιούλη και πάλι στο 36 μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι. Το 41 το κόρνερ του Πολέτο, η άμυνα των Κυπριωτόχων δεν θα απομακρύνει. Ο Λουκάο θα κάνει τελική πάσα και από κοντά ο Χατζής θα σπρώξει στην ουσία την μπάλα στα δίχτυα. Στο 50 το 3-0, το 0-3 μάλλον, και στο 50 από τη βαθιά μπαλιά του Σουλιώτη ο Λουκάο βγαίνει σε θέση βολής, θα κρεμάσει τον τερματοφύλακα του Αιγινιακού. 0-4 λοιπόν για την ομάδα της Λάρισας, πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη της. Και εδώ με το τέταρτο γκολ από τον Λουκάο, στο δεύτερο προσωπικό του τέρμα, η ομάδα της Λάρισας λοιπόν πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη της. Έχουμε περάσει στο Κισαμικός Εργοτέλη, στο 14, με κόρνερ από τον Μπουρσέλη, η κεφαλιά του Χρήστου Μπάτζου, το 0-1 για τον Εργοτέλη. Και στο 78 θα δούμε εδώ την δεύτερη κίτρινη κάρτα, στο 81 συγγνώμη, μέσα σε δύο λεπτά ο Καραγιάννης θα δει δύο φορές την κίτρινη κάρτα και θα του κατοίκου και θα αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες. Στο 78 λοιπόν ο Ισαχάκου Γιακούμπου με διαγώνιο σουτ πετυχαίνει το 0-2 από δύσκολη θέση, από πλάγια θέση. Και στο 94 ένα εξαιρετικό γκολ από τον Αλέξανδρο Αρναρέλη από μακριά με το αριστερό. Η μπάλα θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι και θα σκάσει περίπου μισό μέτρο μέσα. Θα ξαναδούμε τη φάση και έτσι μείωσε ο Κισαμικός σε 1-2 στην αναμέτρησή του στα περιβόλια με τον Εργοτέλη. Αμέσως μετά θα περάσουμε στην Δράμα, εκεί όπου η Δόξα υποδέχεται τον Βόλο. Ο Βόλος πήρε προβάδισμα στο 38 με αυτό το λάθος που έγινε στην καρδιά της άμυνας. Ο Κώστας Ηλιόπουλος εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση του Ανδρέου και του Πίτκα και άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Η προσπάθεια συνέχεια του Ροτζέριο Μάρτινς που επιμένει φτάνει τελικά στον γκολ και την ισοφάριση για την ομάδα του Στάικου Βεργέτη στο 64. Έτσι η ανατροπή για τους Μαυραετούς ολοκληρώνεται στο 70 με τον Μπαϊκαρά να πασάρει στον Κουσκουνά και ο 29χρονος φορ των Γηπεδούχων σκοράρει για το 2-1 με τη Δόξα να πετυχαίνει το δεύτερο σερί τρίποντο. Σημαντική είναι και αυτή, έτσι, γιατί αυτό πήγα να πω νωρίτερα, ότι περίμενα αυτό το παιχνίδι γιατί υπήρχε το 7-0 του Βόλου στην πρώτη αγωνιστική. Σωστά. Και το 2-3 της Δόξα στα Τρίκαλα και ήταν... Ναι, η συνέχεια δεν ήταν δυναμική τους. Ανάλογη. Δεν ξέρω αν είπαμε ότι ο Απόστολος Χαραλαμπίδης παρετήθηκε αμέσως μετά την ήττα που υπέστη η ομάδα του από τον Απόλλωνα Λάρισας, ο προπονητής του Αιγινιακού. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι είναι η δεύτερη αποχώρηση στην ουσία. Αυτή ήταν παρέτηση βέβαια. Είχαμε μια αντικατάσταση του Σάκη Παπαβασιλείου στην ΑΕ Καραϊσκάκης από τον Μανώλη Παπαματεάκη. Ενώ ας δούμε τα παιχνίδια τα υπόλοιπα. Να πάμε και στο Καραϊσκάκης Πλατανιάς. Θα τα συζητήσουμε. Αφήσουμε λίγο γιατί έχει πικάρει το μάτς. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη στην περιγραφή.
Ο Ζατζίδης. Γίνεται το λάθος εδώ και το 1-0 μετά από αυτό το μοιραίο λάθος από τον τερματοφύλακα του Καραϊσκάκη. Ο Μπιανκόνι ανοίγει το σκορ στο 22 σε μια πολύ κακή στιγμή, σε μια συνεννοησία με τον Παντίδο να βρίσκει λίγο την μπάλα και βεβαίως να μην δίνει την φόρα που και την ταχύτητα που θα έπρεπε να πάρει αυτή για να φτάσει στα πόδια του Στεφανάκου, ο οποίος εξερχόμενος δεν κατάφερε να σώσει την κατάσταση. Ουες, να δούμε τη φάση. Το γύρισμα, νέα επικίνδυνη κατάσταση. Προσπάθησε πρώτα ο Παπανικολάου και στη συνέχεια ο Μπιανκόνι, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Στεφανάκου. Αυτά στην Άρτα. Πάμε να δούμε τι έγινε και στον Ιστό Φεάκων, εκεί όπου η Κέρκυρα νίκησε τον Ηρακλή με 1-0 και θα συζητήσουμε λίγο μετά τις εξελίξεις που ενδεχομένως να υπάρξουν στο στρατόπεδο του Γυραιού. Για να δούμε εδώ τον Κλέιτον, στριφογυρίζει, ωραίο το άνοιγμα, το διαγώνιο σουτ, μεγάλη επέμβαση από τον Κουτζαβασίλη. Η μπάλα πρέπει να πέρασε την γραμμή. Νομίζω ο Παναγιωτούδης έκανε το σουτ. Στο 43, μεγαλύτερη ευκαιρία στον αγώνα και είναι για τον Ηρακλή. Ας δούμε αυτή τη φάση, Γιώργο, γιατί πατάει η περιοχή. Ο ΑΟΚ, το ωραίο γυριστό από τον Τουράμ, δεν ήταν offside, πήγε να κάνει κάτι πολύ θεαματικό και σίγουρα όχι εύκολο ο Βραζιλιάνος Φορ. Ο Ηρακλής δείχνει να εντείνει τις προσπάθειές του για τον γκολ της νίκης. Η Κέρκυρα δεν τα έχει πάει και τόσο καλά, με εξαίρεση εδώ ένα καταπληκτικό γκολ από τον Σάββας Κατραβάνη ενάντια στην πρώην ομάδα του, γι' αυτό και δεν το πανηγυρίζει στο 68. Πολύ ωραίο τελείωμα, θα το δούμε και πάλι εδώ με το δεξί. Εκτινάχθηκε στην αριστερή του γωνία ο Παναγιώτης Βοσνιάδης, βρήκε λίγο την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία της προς τα δίχτυα του. Έχουμε περάσει στην Νέα Αλικαρνάσο, εκεί όπου η Ρόδοτος επιβλήθηκε με 1-0 του Αίτη του. Εδώ στο 17 το σούτ του Μανώλη Φουκαράκη θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι του Κοκαλά. Ο Αίτητος θα ανταποδώσει στο 38 με το φάουλ του Δημήτρη Γροντή που βρίσκει το δεξί δοκάρι της εστίας του Κουράκη. Έτσι μένει το 0-0. Η Αθηναϊκή ομάδα δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες ομολογουμένως, όπως αυτή εδώ με τον Νίκ Λιτσιώτη. Και ίδρωσε βεβαίως τους γηπεδούχους. Τελικά στο 80 ο Μασάδο θα πασάρει στο Σμυρλή, ο οποίος θα κάνει ένα ωραίο μπάσιμο και θα τελειώσει ιδανικά με το αριστερό και θα δώσει έτσι την πρώτη νίκη στους κριτικούς, δεύτερη ήττα για τους Αθηναίους. Και να πάμε στη συνέχεια στην Καλαμαριά, εκεί ο Απόλλων Πόντου υποδέχτηκε μάλλον τα τρίκαλα και πήρε μια σημαντική νίκη με 1-0. Στο 16 εδώ ο Γκουγκούδης θα βγάλει μια σέντρα με την μπάλα να σταματάει στο χέρι του Σαμαρά. Δείτε και πάλι, εδώ θα χρειαζόμασταν βέβαια την συνδρομή του Παναγιώτου Βαρούχα. Αν είναι ακούσει δηλαδή. Ο διαιτητής Καραντώνης από την Ημαθία άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Στο 21 σε μια καλά οργανωμένη επίθεση των ποντίων, ο Αμαραντίνης θα σεντράρει στην περιοχή του Τρικάλων και ο Νίκος Γεωργιάδης με ένα μονοκόμματο που θα πετύχει ένα δύσκολο και πολύ όμορφο γκολ. Το μοναδικό βέβαια της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι με τη σειρά του ζήτησαν πέναλτι στο 69. Στη φάση που εδώ ο Τσουμάνης εμποδίζεται από τον Νιάρο, αλλά και εδώ ο ρέφερι από την Μαθία αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Φαίνεται ότι υπάρχει μια επαφή, ένα σπρόξιμο, ένα τράβημα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η δεύτερη ήττα των Τρικάλων που δημιούργησε τους πρώτους σοβαρούς κραδασμούς για τον Ράτκο Ντόστανιτς. Οι πληροφορίες λένε ότι έμειναν πολλή ώρα μέσα στα αποδυτήρια και ο προπονητής και οι παίκτες των Τρικάλων και άκουσαν τα παράπονα και την κριτική, τέλος πάντων, των διοικούντων για τη δεύτερη ήττα που γνωρίζει μια ομάδα η οποία ξεκινάει με άλλες προοπτικές. Για τον Ηρακλή, κάτι που έλεγες δεν μπορεί να έχει συνέχιση. Ναι, εκεί. Ότι οι πληροφορίες έλεγαν ότι αμέσως μετά την επιστροφή της αποστολής του Γυραιού στην Θεσσαλονίκη, στη Μίκρα, επρόκειτο να γίνει μια άμεση διερεύνηση της κατάστασης. Σύσκεψη, ας πούμε. Σύσκεψη ενδεχομένως, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί μέχρι αυτή την ώρα. Πάντως, τόσο ο Αλέκος Βοσνιάδης, όσο και ο Μυροφορίδης, ο τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν θέματα τα οποία μπορεί να φέρουν κάποιες εξελίξεις. Αυτά σύμφωνα πάντα με πληροφορίες χωρίς
να θέλουμε να προλάβουμε, να προεξοφλήσουμε οποιασδήποτε αποφάσεις από τη νέα διοίκηση του Ηρακλή. Του